ζάλι κάθε αεροσκάφους η νάρκη που το καταρρύπτει. Τα πυραυλικά αντιεροπορικά συστήματα άμυνας της 180 μοίρας κατευθυνωμένων βλημάτων HAWK καταστρέφουν ό,τι απειλεί τον τομέα ευθύνης τους. Η πυροβολαρχία είναι ήδη ανεπτυγμένη με τους εκτοξευτές να φτιάχνουν ένα δίχτυ ασφαλείας σε Εύβοια, Αττική και Βιωτία. Με εμβέλεια τα 42 χιλιόμετρα μπορούν να πλήξουν κάθε ένα αέριο μέσο, βαλιστικούς πυράβλους αλλά και μη επανδρομένα αεροχήματα που απειλούν το ζωτικό μας χώρο. FDC Bravo Battery, ποια η αυθεντικότητα του Whisky Sierra? Θετική, αναμείνατε. RS3 Blazing Skies. Στελέχοι και στρατιώτες τελούν σε 30 λεπτή ετοιμότητα. Το κέντρο ελέγχου στελεχώνεται όλο το 24ωρο επαγρυπνώντας. Ο αξιωματικός τακτικού ελέγχου είναι σε διαρκή επικοινωνία με την πολεμική αεροπορία, με τα μέσα επιτήρησής της αλλά και με τα αντιεροπορικά της συστήματα που έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από τους HAWK. Μια ολοκληρωμένη δηλαδή ομπρέλα προστασίας. Είναι ο συναγερμός για τον οποίο είναι έτοιμη η βάρδια επιφυλακής. Στο άκουσμα, όλα τα κρίσιμα σημεία της πυροβολαρχίας στελεχώνονται πλήρως για την απόκρουση της απειλής. Οι κωδικές λέξεις Blazing Skies είναι αυτές που θέτουν την πυροβολαρχία σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας. Ενεργοποιείται η αντιεροπορική ομπρέλα στον τομέα ευθύνης των πυράβλων HAWK. Οι πυροβολητές έχουν ήδη στελεχώσει τα στοιχεία και πραγματοποιούν τους τελευταίους ελέγχους. Αλφα, μπράβο, Τσάρλι! Αλφα! Τσεκ! Τσάρλι! Τσεκ! Μπράβο! Τσεκ! Ελέγχουμε την ορθή λειτουργία του εκτοξευτή και των βλημάτων για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί απομακρυσμένα από τον αξιωματικό τακτικό ελέγχο στις επιχειρήσεις. Lock on target, Bravo 2030, σε Juliet Juliet 2717. Roger. Αναφέρουμε στο προϊστάμενο κλιμάκιο της αεροπορίας για να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και αν χρειαστεί να εκτελέσουμε τις διαταγές τακτικού ελέγχου, δηλαδή να εγκλωβίσουμε ένα εχθρικό αεροσκάφος, ελικόπτερο, μη επανδρομένο αερόχημα ή έναν βαλιστικό πύραυλο. Το στρατόπεδο όπου αναπτύσσονται οι αντιεροπορικοί πύραυλοι HAWK φέρει το όνομα του πρώτου διοικητή της 180 μοίρας κατευθυνωμένων βλημάτων HAWK, αντιστράτηγου Όθωνα Κυριακόπουλου. Ήταν ο επικεφαλής ομάδας αξιωματικών, οι οποίοι πρώτοι το 1963 μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εκπαιδευτούν στο υπερσύγχρονο τότε και νέο για την Ελλάδα σύστημα HAWK. Αποτέλεσαν έτσι τη μαγιά για όλους τους επόμενους που υπηρετούν το οπλικό σύστημα μέχρι και σήμερα. Η πύραυλη HAWK είναι ένα σύστημα που συμπληρώνει την αεράμινα της χώρας, σφραγίζοντας τον αέρα από κάθε επιβολή.